την ώρα που η Newcastle είναι 1-1 με τη Liverpool στο 90 και νομίζω παίζει αυτή τη στιγμή ο Πας Γιάννα με τον Άρη, σίγουρα θα πείτε και ποιο σχέστηκε και εμείς θέλουμε να δούμε τον Σάβα να παίζει UFC, έτσι. Οπότε δεν θα σας χαλάσω χατήρι και θα πάρω τον Ντίλασο, ο οποίος έχει και clinch striking. Τίποτα, φεύγω. Clinch striking 92, ground striking, ok. Ναι, λέω να πάρω... ποιο να πάρω? Το Σεχούδο, ναι. Που είναι και γρήγορος και έχει και wrestling κατάσταση. Και μόλις έκλεισα και το τηλέφωνο με το φιλαράκι, το Βάγκο, ο οποίος πάει για δουλειά. Οπότε είμαι σε πολύ καλό mood για να τους σκίσω. Λοιπόν, ωραία, μια χαρά, ένας Division 5 είναι ό,τι πρέπει αυτή τη στιγμή. Δεν θα πάμε σε wrestling, σε monster wrestling κατάσταση. Θα το δούμε πως πάει στο όρθιο και μετά αναλόγως θα πράξουμε. Ναι. Αυτός εδώ πιο Γάλλος πεθαίνει. Είναι καραφράνς. Ναι. Μπορεί να πεθάνεις και χωρίς να σε Γάλλος, έτσι όπως σε βλέπω. Α, έτσι όπως σε βλέπω ειδικά εγώ. Ναι. Έτσι, κλωτσίδια κάνει, κλωτσίδια. Έτσι, αυτά και να χαλάσαι, να σπαταλάς ενέργεια. Και εγώ να σου κάνω check, να φτιάξω μία-δύο. Ένα εδώ. Εδώ και πίσω. Oh, μπράβο, μπράβο. Πήγα προς τα δεξιά. Κλασικός μαλάκα Σάβας. Κλασικός μαλάκα Σάβας. Και δίνουμε και δικαίωμα στον άλλο να ελπίζει. Και βέβαια, εντάξει, θα το κάνει πιο επιθετικό. Που σημαίνει ότι καταλαβαίνει η Λίνα, θα κάνει ένα, αυτό. Η Λίβερπουλ κάνει το 1-2 η Λίβερπουλ. Μεγάλη ομάδα η Λίβερπουλ. Μεγάλη ομάδα. Απίστευτο. Μέσα στη Newcastle με 10 παίκτες. Αλλά ποιο σχέση θα μου πείτε, γιατί αυτή τη στιγμή εσείς βλέπετε και απολαμβάνετε εμένα. Oh. Τώρα να πέσω να κάνω 1, 2, 3. Ταπ, ταπ, ταπ. Ωραία, και τώρα εδώ πάμε για να deny. Α, το έκανε βατραχάκι, δεν το προλάβαμε. Οκ. Okay. Καλύπτεται. Ναι. Ψωριάρης. Μα να σε ξύσω φίλα, μα θέλεις. Έλα. Περνάνε όλα. Και να πάμε και σε κάτι πιο ωραίο. Να κάνω uppercut. Uppercut. Κοιτάξτε από την αρχή πόσο ξύλο έχει φάει. Θα σε σηκώσω, να σε ρίξω και να δούμε εδώ τι θα κάνεις. Ξεκινάς με αυτό, δέσω 1-2, σηκώνεται γρήγορα. Οκ, okay, σου πέρασε αυτό, αλλά αδερφέ, νομίζω θα χάσεις με μια ψηλή φλωτιά. Οκ, να το κάνω ένα κλίντς, ναι. Α, ναι, ένα ωραίο τσάλε, ένα ωραίο τέτοιο. Να στριμώχνουμε τον αντίπαλο στα ασύρματα. Ναι, κοίτα που μου κόλλησε την ώρα που θα την έσκα στα πλευρά. Ωραία, εντάξει, τελειωμένη υπόθεση είναι, απλά θα καθυστερήσουμε ένα γύρο. Ωραία, πάμε. Ωραία, εδώ ας πούμε, εδώ μόλις τελειώνει το κόμπο του, να σπρώχνουμε. Κάπως πρέπει να παίρνουμε με κάποιο τρόπο, να βρίσκουμε τρόπο να τους στέλνουμε στα σύρματα. Τώρα κάνω βέβαια, προσπαθώ να το κάνω αυτό. Κάπως να πηγαίνει πίσω.
σε αυτό θα βοήθαγε πολύ η front. Εντάξει, γιατί μου κάνεις lag τώρα, μπα μου εξηγήσεις. Γιατί λαγκάρεις τώρα, γάμο τον αντιχριστό σου, γιατί. Εδώ. Έλα ρε φίλε τώρα, γάμισε μας, άντε. Κοίτα η καφρίλα, κοίτα εδώ η καφρίλα ίδια, κοίτα εδώ γάμο την μπάνα. Άντε να μισώ. Άντε. Έλα ρε φίλε τώρα, για όνομα του Θεού. Πω. Ζητάω συγγνώμη γιατί να μην πω. Κοίτα εδώ ρε μαλάκα, πως χάλασε ξαφνικά, τι έπαθε. Ναι, εντάξει, έλα εδώ. Θέλω να σκόψω την ανάσα. Πω, κοίτα παιδί, θα ήταν τόσο ωραίο βίντεο. Ρε γάμο τον αντιχριστό σου, γάμο τη μάνα σου. Θα συναντηθούμε και εμείς. Side control. Ρε, κοίτα ρε φίλε. Θα σου πάω να τελειώσουμε τώρα να φύγει αυτό το βιντεάκι, να τελειώνουμε. Αυτό. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μπάσκετ, ξέρε λαγκάρι.